Stephanoudakis. Με τον τρόπο που τους άξιζε, υποδέχθηκαν χθες στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου τους παγκόσμιους πρωταθλητές στίβου του Κατάρ, φίλοι και συγγενείς, ως ελάχιστο φόρο τιμής για τη σπουδαία παρουσία τους στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός της χρονιάς στον αθλητισμό ατόμων με αναπηρία. Υπό τους ήχους της λύρας και με τις ανάλογες μαντινάδες, καλωσόρισε η Κρήτη το χρυσό παγκόσμιο πρωταθλητή στον ακοντισμό Μανώλη Στεφανουδάκη, τον Γιώργο Κωστάκη που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν, αλλά και τον Σέντζον Φερνάντες, χρυσό στη σφαιροβολία και βαφτισιμιό του Στεφανουδάκη. Πάντα με το χαμόγελο και την ψυχή ατσάλι. Πάντα με το χαμόγελο και την ψυχή ατσάλι. Περήφανους κατάφερες να μας εκάμεις πάλι. Το παρατεταμένο χειροκρότημα, το δάφνινο στεφάνι και τα αλλεπάλληλα συγχαρητήρια στην κατάμεστη αίθουσα αφήξεων του αεροδρομίου προκάλεσαν τη συναισθηματική φόρτιση των τριών πρωταθλητών, με το Μανώλη Στεφανουδάκη να τονίζει πως τέτοιες στιγμές αποτελούν την ανταμοιβή του για την προσπάθεια που έχει καταβάλει. Εντάξει, αυτό είναι τιμή μου που ήρθαν εδώ να με υποδεχτούν. Πραγματικά είναι η πληρωμή ό,τι έχουμε κάνει. Πραγματικά με αυτό πληρώνεσαι. Είχαμε δουλέψει τώρα και ένα χρόνο με το προπονητικό team αρκετά χρόνο. Για φέτος περιμέναμε ότι θα ανεβαίναμε στο υψηλότερο σκαλοπάτι. Με έκδηλη την ικανοποίηση στα πρόσωπά τους μίλησαν και ο Γιώργος Κωστάκης με τον Τζον Φερνάντες, ενώ για δικαίωση έκανε λόγο ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιώργος Βαρβεράκης. Τα συναισθήματα το ανεβαίνει σε ένα βάθρο σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι μοναδικά. Χαίρομαι που κάνω περήφανη την Κρήτη, τον τόπο μου, την Ελλάδα, όλους τους φίλους μου, συγγενείς μου, συγχαρητήρια στα παιδιά. Δεν τα παρατάμε τίποτα, έχουμε μία Ολυμπιάδα μπροστά, θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Βλέπουμε τι κάνει εδώ στην Κρήτη, πώς προσπάθεια κάνει κάθε μέρα, όχι μόνο μες αθλητισμός και εκτός αθλητισμό. Και βγάλει το καπέλο του Μανώλη. Είναι μεγάλη δικαίωση για όλους μας, για όλη την Κρήτη, για όλη την Ελλάδα. Μετά από ένα τόσο μεγάλο ταξίδι και μια μεγάλη προετοιμασία και προσπάθεια να γυρίζουν τα παιδιά νικητές και πραγματικά κερδίσανε αυτό που τους αξίζει.